Καλώς βρεθήκαμε στο 33ο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ. Μετά από ένα χρόνο κενό, επιστρέφουμε στον γνωστό χώρο της πύλης Αμοχώστου. Σε ένα χώρο που έχει ταυτιστεί με το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός του νησιού. Σε ένα χώρο που κάθε χρόνο κατακλείζεται από νέους και νέες στην ηλικία, νέους και νέες στην καρδιά. Στο φεστιβάλ όπου η συνειδητή εθελοντική δουλειά παντρεύεται με την πολιτιστική και πολιτική πρόταση της νεολαίας της αριστεράς και ανοίγεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Το 33ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ είναι αδιαφυσβήτητα αγιώτικο. Είναι ένα φεστιβάλ ειδικών συνθήκων. Και αυτό διότι η πανδημία του κορονοϊού είναι ακόμα εδώ. Έπρεπε λοιπόν να επιλέξουμε. Είτε να αναβάλουμε για ακόμα ένα χρόνο το 33ο Φεστιβάλ, είτε να τολμήσουμε να το κάνουμε προσαρμόζοντάς το στις υγειονομικές απαιτήσεις. Η απόφασή μας να προχωρήσουμε και να κάνουμε το φεστιβάλ έχει ακόμα μια πτυχή όμως. Είναι η πίστη και η πεποίθησή μας ότι η ζωή μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να τραβά μπροστά. Ή όπως έγραψε ο ποιητής, η ζωή να τραβά την ανηφόρα. Στην ανηφόρα των αγώνων λοιπόν, συνεχίζουμε ως εδώ να οραματιζόμαστε, να οργανωνόμαστε, να διεκδικούμε, να δυναμώνουμε τους αγώνες μας. Όπως λέει και το σύνθημα του 33ου Φεστιβάλ. Σε αυτούς τους αγώνες έχουμε τη χαρά να έχουμε σταθερούς συνοδοιπόρους, τους ανθρώπους του πολιτισμού. Ευχαριστούμε από καρδιάς την Νατάσα Μποφίγιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη που επιστρέφουν φέτος στη σκηνή του 33ου Φεστιβάλ. Τον Μίλτο Πασχαλίδη που εδώ και χρόνια δηλώνει σταθερά παρόν στα Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ και φέτος θα τον απολαύσουμε για πρώτη φορά σε μια συναυλία με δικά του τραγούδια, αλλά και τον άνθρωπο που έχει ταυτίσει το όνομά του με τα φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, τον αιώνιο έφηβο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ευχαριστούμε επίσης τους εξαιρετικούς Κύπριους τραγουδιστές, μουσικούς και χορευτές που ανέβηκαν και θα ανεβούν στη σκηνή του 33ου Φεστιβάλ. Τους διαβεβαιώνουμε ότι σε αυτούς τους καιρούς, που κάποιοι έχουν αφήσει τους ανθρώπους του πολιτισμού στο περιθώριο και στο έλεος της πανδημίας, η ΕΔΟΝ θα συνεχίσει σταθερά και πολύ συνειδητά να είναι δίπλα τους και μαζί τους. Η πύλη Αμοχώστου έχει γίνει ξανά μια μικρή πολιτεία πολιτισμού, ιδεών, προβληματισμού, μια πολιτεία εναλλακτικής άποψης. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει πραγματικότητα αν δεν ήταν βασισμένο στη συλλογικότητα, την ανιδιοτέλεια, την αυταπάρνηση και τον εθελοντισμό εκατοντάδων εθελοντών μελών της ΕΔΟΝ. Αυτό είναι το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Αυτό είναι που προσθέτει αλλά και διαφοροποιεί το περιεχόμενό του. Είμαστε περήφανοι που σε μια εποχή απαξίωσης των πάντων, ακόμα και της αξίας της ίδιας της ζωής, σε μια περίοδο που η διαφθορά βυθίζει την κοινωνία μας στο βούρκο, σε μια εποχή εγωισμού και ατομικότητας, εκατοντάδες νέοι και νέες ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας. Αυτό μας δείχνει πως οι θέσεις και οι δράσεις μας αγκαλιάζουν μεγάλο κομμάτι της νεολαίας και ανταποκρίνονται στις αγωνίες, τους προβληματισμούς και τις σκέψεις της. Την ίδια ώρα όμως γνωρίζουμε πως και πρέπει και μπορούμε να διορθώσουμε λάθη και αδυναμίες, να φτάσουμε σε πλατύτερα κομμάτια της νεολαίας. Άλλωστε, είναι γι' αυτό που επιδιώκουμε συνεχώς, αλλά και μέσα από τα φεστιβάλ μας, να διευρύνουμε τα κανάλια επαφής με την νεολαία. Επιδιώκουμε όχι μόνο να πούμε, αλλά και να ακούσουμε, να προβληματιστούμε, να συνθέσουμε απόψεις. Με την ίδια αποφασιστικότητα και ειλικρίνεια που προτάσσουμε τις θέσεις μας, έχουμε και την ίδια ώρα τις πόρτες μας ανοιχτές για κάθε νέο, για κάθε νέα που θέλει να μπει στον αγώνα. Έχουμε την πίστη και την πεποίθηση ότι έχουμε ταχθεί με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, υπηρετώντας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Υπηρετούμε τον άνθρωπο κόντρα σε ένα σύστημα που συνεχίζει να οδηγεί σε αδιέξοδα, που φτωχοποιεί τεράστιες μάζες πληθυσμού. Αντιμαχόμαστε σταθερά τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που αιματοκυλούν τους λαούς του κόσμου. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους αγωνιζόμενους λαούς της γης. Φίλες και φίλοι, ζούμε σε δύσκολους, σε επικίνδυνους καιρούς. Ζούμε με την ανασφάλεια που πάει να γίνει βεβαιότητα ότι οι χειρισμοί που γίνονται από την κυβέρνηση
σε συνδυασμό με την αποθράσινση της Τουρκίας και του τουρκοκύπριου ηγέτη, θα οδηγήσουν σε οριστική διχοτόμηση του τόπου μας. Έλεγαν ότι η κρίση ήθελε ηγέτη, αλλά δεν μας είπαν πως ο ηγέτης ήθελε διχοτόμηση. Πώς αγιώς να γίνει κατανοητή η ασύγνωστη ευκολία με την οποία ο Νίκος Αναστασιάδης, σύμφωνα με πολλούς και διάφορους, συζητούσε εντός και εκτός Κύπρου, πίσω από τις πλάτες του λαού, για λύση δύο κρατών. Πειραματίζονται επικίνδυνα με την πρόταση για επιστροφή στο Σύνταγμα του 60, με τις αναλαμπές για αποκεντρωμένη ή χαλαρή ομοσπονδία, την οποία δεν επεξήγησε ποτέ, και γενικότερα με τις παλινδρομήσεις τους. Αντί να δαχτυλοδείχνεται η Τουρκία και ο Ερσίν Τατάρ για όσα απαράδεκτα ζητούν, θα είναι και η ελληνοκυπριακή πλευρά στο σκαμνί του κατηγορούμενου, γιατί εκφεύγει από το πλαίσιο λύσης. Την ίδια στιγμή κλείνουν το μάτι στο παράρτημα της Χρυσής Αυγής στην Κύπρο, συνεργαζόμενοι μαζί τους, σιωπούν στην απέτηση της ΕΔΟΝ και του ΑΚΕΛ για να διερευνηθούν οι σχέσεις ΕΛΑΜ Χρυσής Αυγής και να ελεγχθούν οι δράσεις τους στον τόπο μας μετά την καταδικαστική απόφαση του Ελληνικού Δικαστηρίου. Σε ό,τι μας αφορά, ούτε μπορούμε, ούτε πρόκειται να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Η αριστερά ήταν, είναι και θα είναι απέναντί τους. Απέναντι σε όσους συνειδητά και μη οδηγούν τον τόπο μας στη διχοτόμηση. Θα λέμε τις αλήθειες στον λαό. Θα καταδεικνύουμε φορτικά τα όσα επικίνδυνα προωθούν. Θα είμαστε όμως και στο δρόμο. Εκεί που τα λόγια και οι θέσεις παίρνουν δύναμη. Το επόμενο διάστημα έχουμε ραντεβού αγώνα. Στις 3 Οκτωβρίου, στη μεγάλη πορεία για λύση και επανένωση που διοργανώνει το ΑΚΕΛ, η οποία θα καταλήξει στο οδάφραγμα της Δερίνιας. Να είμαστε εκεί. Η ιστορία γράφεται από τους λαούς. Μπορούμε να ανατρέψουμε την πορεία προς τη διχοτόμηση. Μπορούμε να αναγεννήσουμε την ελπίδα. Φίλες και φίλοι, ο λαός μας πέρασε και περνά δύσκολα και πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και εμείς το λέμε πως και μετά το ξεπέρασμά της, η επίθεση στους εργαζόμενους θα συνεχιστεί. Η πολιτική που ακολουθείται από τους κυβερνώντες έχει ξεκάθαρα ταξικό πρόσημο. Θέλουν τα βάρη της κρίσης να φορτωθούν στους εργαζόμενους και τον λαό και τα κέρδη να αυξηθούν για το κεφάλαιο για τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Ταξική διαφορά και το χάσμα μεταξύ μας. Ξεκάθαρα ταξική λοιπόν πρέπει να είναι και η απάντησή μας. Προσπαθούν να οδηγήσουν το σύστημα υγείας σε κατάρρευση. Εμείς απαντούμε με την απέτηση για υγεία καθολική και δωρεάν, ζητώντας στήριξη των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Μετατρέπουν τους μαθητές σε πειραματόζωα και συντηρητικοποιούν την παιδεία. Εμείς οργανώνουμε τον αγώνα μέσα και έξω από τα σχολεία για σχολείο ανθρώπινο και δημοκρατικό, με νέες μεθόδους διδασκαλίας και εξοπλισμό όλων των μαθητών με τα απαραίτητα, χωρίς κόστος για τους γονείς. Απορριθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις και κλείνουν τα μάτια στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Έρχονται να υιοθετήσουν και στο ίδιο το κράτος απαράδεκτες μορφές απασχόλησης με τη μετατροπή χιλιάδων εργαζομένων σε αυτοαπασχολούμενους. Εμείς, οργανωμένα και συλλογικά, μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, υπερασπιζόμαστε τις συλλογικές συμβάσεις, τις ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις. Διεκδικούμε κατοχυρωμένο κατώτατο μισθό ένα επάγγελμα εκεί και όπου δεν καλύπτεται από σύμβαση. Προωθούμε συγκεκριμένες προτάσεις για τα νεαρά ζευγάρια, για το δικαίωμα στη στέγη, για τους νέους γονείς. Ο κόσμος δεν αλλάζει με κουβέντες, δεν άλλαξε ποτέ με προσευχές, λέει ο στίχος. Μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, να αγωνιστούμε κόντρα σε μια κυβέρνηση που υποθηκεύει το μέλλον μας. Οργανωμένα και συλλογικά, μαζί με την ΕΔΟΝ και την αριστερά, να οργανώσουμε πιο μαχητικούς αγώνες απέναντι σε όσους στέκονται απέναντι από τον λαό. Με συγκεκριμένες προτάσεις που υπάρχουν και συλλογική διεκδίκησή τους, να απαιτήσουμε να τερματιστεί αυτό που αβίαστα βγαίνει από το στόμα του λαού, πως στην Κύπρο του 2021 όλα λειτουργούν έτσι ώστε οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Από το βήμα του 33ου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, δίνουμε το σύνθημα πως ξαναρχινούμε. Κάνουμε κάλεσμα αγώνα. Να οραματιστούμε. Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Μια άλλη κοινωνία είναι αναγκαία. Ο κόσμος της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Η κοινωνία του σοσιαλισμού. Να οργανωθούμε. Με τον ένα δίπλα στον άλλον, η δύναμή μας πολλαπλασιάζεται.
γινόμαστε πιο δυνατοί. Να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει, το μέλλον που μας αξίζει. Να δυναμώσουμε τους αγώνες μας. Τίποτα δεν τέλειωσε. Η ιστορία περιμένει να την κατακτήσουμε. Ο λαός έχει πολύ περισσότερη δύναμη από όσοι αντιλαμβάνεται. Και όταν το καταλάβει, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Ζήτω το 33ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ.